Ολυμπιακός νίκησε με 79-70 τη Χίμκι, πέρασε ως δεύτερος από τον ομιλό του και θα διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four απέναντι στην ΕΦΕΣ έχοντας πλεονέκτημα έδρας. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε μουδιασμένος στο ξεκίνημα του αγώνα. Επέτρεψε στον Πλάνινιτς να μοιράζει ασίστ και η Χίμκι είχε λύσεις στο σκοράρισμα με τον Rivers αλλά και τους ψηλούς της. Στη συνέχεια οι Ερυθρόλευκοι βελτίωσαν την αμυνά τους και ισορρόπησαν το σκορ με τον Πάουελ να είναι ο πιο παραγωγικός με 6 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 22-20. Στη δεύτερη περίοδο ο Ολυμπιακός ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικός αμυντικά και έφτασε να πάρει προβάδισμα 15 πόντων, 45-30. Το transition δούλευε σωστά για την ομάδα του Γιώργου Μπαλτζόκα, όπως και τα σούτ από την περιφέρεια. Τα τρίποντα του Σπανούλη έδωσαν όθηση, ωστόσο η Χίμκι κατάφερε να μειώσει 45-38, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά, ωστόσο γρήγορα η Χίμκι έκανε την αντεπίθεσή της με Rivers και Όγκουστιν, ισοφαρίζοντας σε 56-56. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός βρήκε λύσεις από τον Παπα-Νικολάου. Ο 22χρονος forward σταμάτησε στους 21 πόντους με 6 στα 6 τρίποντα, επιτρέποντας την ομάδα του να πάρει διαφορά και να την διατηρήσει ως το τέλος. Ο Σπανούλης είχε 15 πόντους, ενώ ο Λόβ 10 και 8 assist. Για τη Χίμκι που αποκλείστηκε από τη συνέχεια ήταν πρώτος σκόρερ Όγκουστιν με 19 πόντους και ακολούθησε ο Ντέιβις με 13. Αυτά συνέβησαν στο ΣΕΦ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε μια γεύση τι ακριβώς έγινε όμως και στο ΆΚΑ, όπου η ΤΣΣΚΑ επικράτησε του Παναθηναϊκού.